Αλλά εγώ θα έλεγα το ίδιο και για τον Γιώργο Γεωργίου στο δικό του κομμάτι που διαχειρίζεται, το ναυτιλιακό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι είναι από τους εγκυρότερους και τους καλύτερους γνώστες. Γεια σου Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Τάκη. Καλό μεσημέρι και όσους μας παρακολουθούν. Ναι, είχαμε η ναυτιλιακή επικαιρότητα επικεντρώθηκε το Σαββατοκύριακο στην κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα. Τουλάχιστον 2 εμπορικά πλοία και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που έπλεαν έξω από τις ακτές της Ιεμένης φέρεται να επλήγησαν από τους αντάρτες Χούθη την Κυριακή. Στη συνέχεια αυτή τη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο πιο σοβαρό από τα περιστατικά και αυτό που έχει και ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για ένα πλοίο το οποίο δεν συνδέεται σήμερα με Ισραηλινά συμφέροντα γιατί μέχρι τώρα είχαμε επιθέσεις σε πλοία Ισραηλινών συμφερόντων. Όπως ανέφεραν πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοδοτήτων number 9 δέχτηκε πλήγμα περίπου 63 μίλια βόρειο-δυτικά του λιμανιού Χοτεϊντα στην Ιεμένη. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο, αν και υπέστη ζημιές, φαίνεται να συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι με τον λόγο πλοίο δεν συνδέεται σήμερα κανένας επιχειρηματίας Ισραηλινών συμφερόντων, καθώς ανήκει σε βρετανική εταιρεία και είναι αναβλωμένο σε κινέζικη θηγατρική του κολοσσού Κόσκο. Ναι. Πάντως, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Κάτσε να τα μοιραστώ μαζί σου. Τις τιμές και στο Brent και στο αργό, όπου παρά την ανησυχία, το περιστατικό που περιγράφεις και γενικότερα την ανησυχία που υπάρχει, καθώς ξανααναφλέγεται η περιοχή της Γάζας τουλάχιστον, οι τιμές συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται. Βλέπω το Brent, αν δεις, πριν από λίγο τουλάχιστον ήταν αυτή η εικόνα, η καμπύλη είναι στη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι, για να έχουμε και μια εικόνα πώς ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι κάτω από τα 80, είναι στα 78 δολάρια με 1,08 κάτω. Αντίστοιχα ισχύει και για το αργό, στα 73 δολάρια. Δες πόσο έχει αποκλιμακωθεί, δηλαδή στην περασμένη εβδομάδα εκεί στο μέσον είχε περάσει στα 78, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στα 73 δολάρια και εδώ 1,08. Η πτώση και αυτό είναι το φυσικό αέριο το οποίο διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ σε τιμές που είναι 4,38% κάτω. Και εδώ είναι σε επίπεδο εβδομάδας, είναι στο 41,59 ευρώ τη μεγαβατόρα. Μια μικρή παρένθεση σε όσα έλεγες. Όχι, ναι, έχει σίγουρα ενδιαφέρον το πώς η αγορά αφομοιώνει τις εξελίξεις και βλέπουμε όντως να μην υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος στις τιμές των εμπορευμάτων, αλλά και στα ναύλα, στην ναυτιλία δηλαδή. Πάντως η κατάσταση παραμένει έκριθμη στην περιοχή και το στοιχείο ότι υπήρξαν θύματα επιθέσεων και πλοία μη Ισραηλινών συμφερόντων αναδεικνύει τους κινδύνους για τα εμπορικά πλοία που ταξιδεύουν στις συγκεκριμένες θάλασσες. Να πούμε ότι πέρα από αυτό το περιστατικό βέβαια υπήρξε και ένα χτύπημα σε bulk carrier, σε πλοίο μεταφοράς και δεξιού φορτίου δηλαδή Ισραηλινών συμφερόντων της εταιρείας Unity Maritime που ελέγχεται από τον Ντάνι Ουγκάρ του πλειοκτήτη που το πλοίο το οποίο το Galaxy Leader ναι. Ήταν το πρώτο που δέχτηκε επίθεση τον περασμένο ναι, μήνα. Ναι. Να σου πω, πες μου λίγο και τώρα από ήχο της COP28 έχει μπει το θέμα της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας. Τι ακούγεται. Νομίζω ότι και κάποιες πρωτοβουλίες έχουν ενδιαφέρον, αλλά γενικότερα έχει ανοίξει η κουβέντα για τα εναλλακτικά καύσιμα. Ναι, ακριβώς. Και η ναυτιλία είναι στο επίκεντρο φυσικά της όλης συζήτησης. Η απαλλαγή από τον άνθρακα είναι σήμερα ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Και στο πλαίσιο της COP είχαμε μια άνευ προηγουμένου κοινή δήλωση 5 κορυφαίων διευθύνων συμβούλων CEOs μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών, της Mediterranean Shipping Company, της CMA, της Maersk, Hapag-Lloyd και Valenius. Πέντε μεγαλύτερες του κόσμου, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Αν μη τι άλλο, αν δεν είναι οι πέντε, είναι στη δεκάδα των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιριών. Είναι το οι τέσσερις εκ των οποίων στο top 5 των κορυφαίες 5 δηλαδή εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοδοτήτων. Και ζητούν, προτείνουν τι? Ζητούν την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης και να συγκεκριμένα να τεθεί μια ημερομηνία λήξης για τα νεότευκτα που θα χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Ζητούν δηλαδή
από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να δημιουργήσει τις ρυθμιστικές συνθήκες για να επιταχύνει τη μετάβαση στα εναλλακτικά καύσιμα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες έχουν κάνει ήδη σημαντικές επενδύσεις σε νέα καύσιμα, σε νεότευκτα που θα καίνε μεθανόλη, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ακόμη και αμμονία, είδαμε τελευταία από τη Maersk. Επομένως, όπως επισημαίνουν, είναι σωστό να ακολουθήσουν μαζί αυτό το μονοπάτι προς τις μηδενικές εκπομπές με το ορόσημο το 2050, φυσικά για το στόχο αυτό.